Λοιπόν, για όλα αυτά υπάρχει παρέμβαση, τοποθέτηση από την Αμερικανική Διπλωματία. Ο Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ θα μας πει τι λέει το State Department. Μιχάλη. Λίγη καλησπέρα. Το State Department εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση ως απάντηση σε ερώτηση του Open για τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ΗΠΑ είναι ενήμερες για τα δημοσιεύματα ότι το τουρκικό γεωτρύπανο έφτασε στις 20 Απριλίου σε περιοχή που η Κύπρος διεκδικεί ως αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Προτρέπουμε, αναφέρει το State Department, τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις και εξακολουθούμε να καλούμε όλα τα μέρη να αποφεύγουν ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Οι ΗΠΑ, σημειώνει το State Department, ανησυχούν βαθιά για τις πρόσφατες αναφορές σχετικά με τα σχέδια της Τουρκίας για γεώτρηση στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Αυτή η προκλητική ενέργεια, σημειώνει το Αμερικανικό Υπουργείο, αυξάνει τις εντάσεις στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπτυξη των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να προάγει τη συνεργασία και να παρέχει τα θεμέλια για διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και οικονομική ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κύπρου, όπως όλοι οι πόροι της, πρέπει να μοιραστούν ισομερώς μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αυτά ανήκει από μένα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλης Ιγνατίου από τις ΗΠΑ.